Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Σήμερα θα είσαι πάρα πολύ καλύτερα. Σου έχω κάτι μούρλια. Περίμενε, έχει λίγο υπομονή. Λοιπόν, το σημερινό μας βίντεο είναι το πρώτο βίντεο το οποίο θα κάνουμε στη σειρά που σας έχω πει και τις προάλλες. Είμαι all over the place αυτή τη στιγμή γιατί είμαι ενθουσιασμένη για κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας είχα πει λοιπόν θα ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά. Στην οποία σειρά κάθε μήνα θα κάνουμε ένα βίντεο haul από μαγαζί ή κατάστημα το οποίο θα επιλέγετε εσείς. Κάθε φορά θα είναι διαφορετικό. Ό,τι κατάστημα θέλετε, εσωτερικού, εξωτερικού, όπου είναι, εγώ θα προσπαθήσω να βρίσκω πράγματα, να τα αγοράζω κτλ. Και μέσα σε αυτά τα βίντεο, πάντα. Ορισμένα προϊόντα από το haul θα γίνουν giveaway για έναν ή μία από εσάς. Γιατί θέλω να σας εκφράσω την αγάπη μου φυσικά για την υποστήριξή σας τόσο καιρό. Τα προϊόντα θα επιλέγω εγώ ποια θα είναι κάθε φορά στο giveaway. Είναι όλα αγορασμένα με δικά μου χρήματα. Και σήμερα λοιπόν είναι το πρώτο βίντεο με αυτή τη σειρά. Οπότε πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, θέλω πρώτο να μου γράψεις από κάτω σχόλιο από ποιο μαγαζί κατάστημα θα ήθελες να είναι το επόμενό μας βίντεο haul. Στο οποίο θα εμπεριέχεται και πάλι giveaway. Εγώ θα κάνω αυτά τα βιντεάκια μία φορά το μήνα. Θα σας ενημερώνω και στο Instagram για το πότε θα ανεβαίνουν ή τι βίντεο θα είναι κτλ. Αλλά θέλω εδώ πέρα στο YouTube να αποφασίσετε εσείς από ποια καταστήματα θα είναι αυτά τα βιντεάκια. Οπότε κάντε το σχολείο σου από κάτω, γράψτε το σχολείο σου από κάτω και αυτό το κατάστημα το οποίο θα σχολιάσετε πιο πολύ ή θα θέλετε να αγοράσω πράγματα πιο πολύ από το συγκεκριμένο κατάστημα, εγώ θα κάνω το haul μαζί με το giveaway. Να κάνεις επίσης και ένα subscribe στο κανάλι μου. Εμείς ανεβάζουμε εδώ πέρα βίντεο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή συνήθως. Αν όχι, σας ενημερώνω στο Instagram, τα ξέρετε αυτά. Οι όροι του διαγωνισμού θα υπάρχουν από κάτω κανονικότατα στην περιγραφή. Οι όροι είναι τρεις. Πρώτον, να κάνετε like σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Δεύτερον, να κάνετε comment στο βίντεο από κάτω. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Κατά προτίμηση να κάνετε comment ποιο είναι το κατάστημα το οποίο θα θέλατε για το επόμενο μας βίντεο. Και τρίτον, να κάνετε share αυτό το βίντεο σε κάποιον που θα το βρει χρήσιμο, σε κάποιον που θέλει επίσης να λάβει μέρος στο giveaway, σε κάποιον που του αρέσουν τα καταστήματα και τα hauls γενικότερα. That's all, αυτά τα τρία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε με το βίντεο και με το haul από τα Μπέρσκα. Το ανέφερα, δεν ξέρω, δεν το ανέφερα. Είναι haul από τα Μπέρσκα. Λοιπόν, φύγαμε, φύγαμε. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτές εδώ πέρα τις δύο σακουλίτσες, η οποία η μία είναι πιο μεγάλη, η άλλη είναι πιο μικρουλίτσα όπως βλέπετε. Θα τις αφήσω εδώ δίπλα μου. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο πράγμα, το οποίο με έχει ενθουσιάσει πιο πολύ απ' όλα ίσως. Το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα το hoodie. Το βλέπετε, το βλέπετε. Λοιπόν, είναι ένα γαλάζιο hoodie, κόστιζε 19,99, άρα ήταν στα 20 ευρώ. Και είναι σε μέγεθος medium. Έχει αυτό το γαλαζιοπό χρώμα και είναι oversized. Όποιοι βλέπετε τα hauls μου τώρα τελευταία ή τα βίντεο μου θα καταλάβετε ότι έχω πάθει μια ψύχωση με τα oversized ρουχαλάκια. Νομίζω ότι είναι τύπου φόρεμα κιόλας. Έχει και δύο τσεπούλες εδώ πέρα κάτω. Είναι τέλειο αυτό το χρώμα. Μου θυμίζει καλοκαίρι, αλλά είναι και φούτρο, οπότε δεν μπορεί να μου θυμίζει καλοκαίρι. Αλλά έχω πρόβλημα στον εγκέφαλο, οπότε μου θυμίζει καλοκαίρι. Welcome to Mariana's Mind αυτή τη στιγμή. Ναι, συνεχίζω παρακάτω λοιπόν. Θα το δείτε φορεμένο και θα καταλάβετε από μόνο σας γιατί έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ. Λοιπόν, είμαι ερωτευμένη. Πείτε με ανώμαλη. Αλήθεια, πείτε με ανώμαλη. Αλλά εγώ είμαι ερωτευμένη με αυτό εδώ πέρα το χούντι. Κοίταξε πόσο φαρδί είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι χνουδάκι, δεν είναι τίποτα. Ο ήλιος αποφασίζει να κάνει ό,τι του μην πω σήμερα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ oversized. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ oversized. Και φτάνει μέχρι κάτω, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να γίνει άνετα και φόρεμα. Με μπότες, ξέρεις, τύπου στρατιωτικές. Θα ήταν. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πραγματικά δεν έχω κάνει απολύτως παράπονα από το συγκεκριμένο. Φαίνεται και ζεστό χούντι. Και η κουκούλα του είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη για χώρο για πολύ μαλλί. Οπότε με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Τα μανίκια του είναι πάρα πολύ μακριά, δηλαδή καλύπτουν και το δικό μου το χέρι. Ναι, είμαι ευχαριστημένη με αυτό το oversized. Ναι, πρέπει να φτάσω σε τέτοιο μέγεθος εγώ oversized για να είμαι ευχαριστημένη. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Επόμενο πραγματάκι το οποίο έχουμε μέσα στην τσαντούλα μας, τη μικρούλα, είναι ακόμα φούτερ πρέπει να είναι και αυτό, έτσι πρέπει να λέγεται. Κόστιζε 18 ευρώ, μέγεθος medium. Είναι σε ένα πολύ νέον χρώμα, δεν φαίνεται τώρα. Θα το δείτε καλύτερα μετά στον καθρέφτη πόσο ακριβώς είναι το αληθινό του χρώμα. Είναι cropped φυσικά, έχει εδώ πέρα κάτω το κορδονάκι του και γράφει I will be brief. Amazing things await you. Just resist and you will win, trust me. Και αυτό επίσης το πήρα σε μέγεθος medium γιατί μου αρέσουν λίγο να είναι λίγο πιο μεγαλούτσικα.
ρίσκα κατά πάσα πιθανότητα. Κοίτα, αυτό είναι ένα λίγο πολύ statement piece. Δηλαδή, άμα φορέσεις κάτι τέτοιο, πρέπει να το κάνεις πάρα πολύ καλό matching με τα αξεσουάρ σου, έτσι πολύ μεγάλους κρίκους ή αλυσίδες έτσι χρυσές. Τέλος πάντων, έτσι το έχω εγώ στο δικό μου μυαλό. Καθένας κάνει το styling όπως το θέλει. Και γενικώς το βλέπει πάρα πολύ fashion και μέσα στο trend έτσι με το neon χρώμα. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ομιτζή! Καλά τώρα, εντάξει. Πες μου ότι αυτό δεν είναι ότι καλύτερο έχεις δει σήμερα. Ενθουσιάζομαι τόσο εύκολα, νιώθω ώρες-ώρες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ cool γενικότερα αυτό το outfit. Το outfit λέω, το footer θέλω να πω. Το logo του, όπως είπα και πριν, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ που αυτό μπορείς να το σφίξεις μέχρι εκεί που θέλεις, όσο πολύ θέλεις το σφίγγεις. Εγώ όμως, μάλλον θα το αφήνω έτσι λίγο πιο loose. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι cropped. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι μεγάλο εδώ πέρα στα χέρια. Ένα τεράστιο ναι για αυτό εδώ πέρα. Έτσι είναι και το πίσω του, το καρτελάκι. Oh yeah! Πάει μια σακουλίτσα μας. Έφυγε αυτή. Πάει, τελείως. Λοιπόν, είπα να προσπαθήσω να δοκιμάσω τζιν από τα Μπέρσκα. Φοράω νούμερο 36, το συγκεκριμένο κόστιζε 26 ευρώ και είναι flare jean, δηλαδή αυτό που λέγαμε καμπάνα. Το καμπάνα, όχι το Dolce Gabbana, το jean καμπάνα που λέγαμε παλιά, το λένε τώρα flare. Για να ακούγεται έτσι λίγο πιο σοφιστικέ. Δεν πειράζει. Σκούρο χρωματάκι είναι το τζινάκι μας. Πιστεύω ότι θα μου είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή θα μου είναι ψηλό γιατί είμαι κοντή, είμαι 1,63. Δεν το έχω δοκιμάσει. Βλέπετε κάτω-κάτω στα μπατζάκια του είναι έτσι η καμπάνα. Θεωρώ ότι θα πρέπει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα να το κοντίνω με κάποιον τρόπο. Αλλά πρέπει να το δοκιμάσω πρώτα και μετά να σας πω. Ωχ, θα είμαι επιβεβαιώθηκα, παιδιά, είμαι κοντή. Το πατάω κατά πολύ όμως, όχι κατά λίγο. Anyway, θα φτιαχτεί. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τζιν. Ίσως κάποιοι να πείτε ότι δεν ταιριάζει στο σωματότυπό μου. Δεν με πειράζει καθόλου, εφόσον εγώ το νιώθω άνετο και είναι κουμπλέ. Σου κάνει και λίγα curves, έτσι. Όχι, παιδιά, χωρίς υπερβολή, είναι πάρα πολύ άνετο. Δεν είναι αυτά τα τζιν τα οποία σας στενεύουν να μην μπορεί να πάρει αναπνοή. Δεν είναι αυτό το υλικό του. Είναι stretchy, σου κάνει ένα booty. High rise, φτάνει μέχρι τον αφαλούλι. Είναι κουμπλέ, απλά θέλει λίγο κόντιμα ή θέλει να φοράς Nike Air Force 2, πώς καταλέγονται αυτά. Γιατί με τα απλά τα δικά μου τα αθλητικά δεν νομίζω, θα το πατάω στανταράκι. Έτσι είναι από το πλάι. Από μένα είναι ένα ναι, πόσο έκανε είπαμε. Α, έκανε 26 ευρώ. Τέλεια! Next! Α, εδώ πέρα γίνεται ένας χαμούλης, έτσι. Να σας δείξω τα πράγματα για το giveaway, λέω. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα μπει στο giveaway είναι από Bershka Accessories και είναι αυτά εδώ πέρα τα πάρα πολύ μεγάλα, δύο μάλιστα. Πες τα, headbands είναι για το μαλλί, για να πιάνεις το μαλλί σου. Είναι δύο πολύ μεγάλα, ένα μαύρο και ένα άσπρο, ανάλογα το τι σ' αρέσει. Ορίστε και ένα close-up. Κοστίζαν 7 ευρώ για οποιονδήποτε θέλει να μάθει την τιμή. Δεν είναι πολύ εύχριστο νομίζω να το βάλεις στο χέρι σου, γιατί εγώ συνηθίζω πάρα πολύ τα σκράντσι μου. Σκράντσι είναι αυτά. Άντε, μπράβο, έψαχνα τη λέξη. Συνηθίζω πάρα πολύ τα σκράντσι μου να τα βάζω στο χέρι μου, στον καρπό μου, για να μην τα χάνω, αλλά να τα βρίσκω. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι πολύ εύκολο να τα βάλεις στον καρπό σου. Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για το δεύτερο. Αποφάσισα να σας κάνω δώρο γυαλιά ηλίου. Ναι, θα μου πεις γυαλιά ηλίου από τα Μπέρσκα. Θα σου πω ότι κατανοώ ότι μάλλον δεν είναι 100% ό,τι πιο safe για τον ήλιο, προφανώς, για τις ακτινοβολίες. Αλλά είναι ένα τέλειο αξεσουάρ άμα θες να κάνεις photoshooting, mini photoshooting ή γενικώς να τα έχεις για αξεσουάρ, βρε αδελφάκι μου. Είστε έτοιμοι να τα δείτε. Τα γυαλιά είναι αυτά. Κόστιζαν 10 ευρώ. Είναι έτσι λίγο futuristic να τα πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Έχουν το πανάκι τους κανονικότατα. Wow! Είναι φάση Instagram body, νομίζω. What? Νομίζω ότι είναι φάση Instagram body, πραγματικά, αυτό που σας λέω. Είναι για φωτογραφίες στο Instagram. Είναι για να είσαι το fashion icon του σχολείου σου, να εμφανιστείς έτσι. Θα πάθουν την πλάκα τους, εγώ πιστεύω. Ξεκινάμε με μπλουζάκια, καλοκαιρινά μπλουζάκια συγκεκριμένα. Πήρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα το κίτρινάκι, το λεμονέ, το οποίο είναι σε μέγεθος small και κόστιζε 6 ευρώ, παιδιά. Εντάξει, 6 ευρώ για ένα συγκεκριμένα τέτοιο top, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό θα ταιριάζει με ένα πάρα πολύ ωραίο jean jacket. Ήταν ό,τι καλύτερο για τη συγκεκριμένη εποχή που μια κρύμια ζέστη, μια κρύμια ζέστη. Πάμε να δοκιμάσουμε το λεμονί το χρώμα. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει για αυτό το οποίο το θέλω. Βέβαια είναι στενό εδώ πέρα. Οπότε θα φαίνεται να ξέρετε το σουτιέν 100%. Ένα απλό basic τυραντάκι, πολύ απλό όμως. Ελαστικό πολύ, πολύ ωραίο το χρώμα του. Αγκαλιάζει τέλεια το κορμί. Δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Woo! Next! Α, αυτό ήταν κουρμάκι. Δεν το ξέρω, νόμιζα ότι ήταν μπλούζα. 13 ευρώ, μέγεθος small. Είναι, νόμιζα ότι ήταν μπλούζα επειδή στην αρχή αυτό το πήρα σε μπλούζα. Σε μια τέτοια έτσι τετράγωνη λαιμόκοψη, αλλά είναι κουρμάκι από ό,τι βλέπω και μάλιστα κουρμάκι το οποίο... Αυτό, τέλος πάντων. Ναι, το κακό επίσης το οποίο μόλις τώρα συνειδητοποίησα είναι ότι δεν έχει από κάτω
κλίτς κλάτς για να τα ανοίγεις. Οπότε πώς εγώ άμα θέλω να πάω τουαλέτα μάνα μου θα πάω? Τι λες, να είναι μαγιό αυτό? Αποκλείεται να είναι μαγιό ρε παιδιά, αφού δεν είναι υλικό για μαγιό. Μεγάλο αρνητικό αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι ξέρεις δεν έχει να το ανοίξεις και άμα θέλεις να πας τουαλέτα κάποια στιγμή θα πρέπει τι? Να το βγάλεις όλο. Πώς θα το κάνεις αυτό? Έπρεπε λίγο να το είχαν σκεφτεί τα μπέρσκα, να σου πω την αλήθεια αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό για τις γυναίκες. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Θεέ μου. It's beginning to look a lot like Christmas. Αυτό μου θυμίζει αυτό το outfit. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο παιδιά το κορμάκι. Άμα δεν ήταν κορμάκι και ήταν μπλουζάκι, ήταν κορμάκι που να μπορεί να το ανοίξεις τέλος πάντων, θα ήμουν υπέρ χαρούμενη και ευτυχισμένη με αυτό. Εσάς δηλαδή τώρα δεν σας κάνει ένα turn off, δηλαδή δεν σας χαλάει λίγο που δεν μπορείς να το ανοίξεις? Τι σκατά θα κάνω, θα το βγάζω ολόκληρο? Τι είμαι, θα βγάζω και το jean, θα βγάζω και αυτό το πέρα ολόκληρο και θα είμαι έτσι all naked στο μπάνιο? Είναι δυνατόν. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραίο κοκκινάκι. Φλογερό κόκκινο. Super duper και για το ύψος μου είναι μια χαρά. Δεν είναι see-through. Οι τυράντες του, ναι, μεν δεν είναι ρυθμιζόμενες, αλλά για μένα, για το δικό μου σωματότυπο, είναι ότι πρέπει. Για κάποιον άλλο να μπορεί να μην τον βολεύει. Είμαι λίγο διχασμένη. Επόμενο! Αχαχα. Θυμάστε μια μπλούζα που σας είχα δείξει σε ένα πολύ πολύ μεγάλο huge haul που είχαμε κάνει πρόσφατα, που ήταν έτσι tie-dye τύπου με ροζ, άσπρο, γαλάζιο, κίτρινο? Έπειρα ακριβώς την ίδια, αλλά σε πορτοκαλί χρώμα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το χρωματάκι. Κοίτα χρώμα! Κόστιζε και αυτή 6 ευρώ, είναι σε μέγεθος small. Γενικά να ξέρετε, αυτή η μπλούζα όπως και η άλλη, η οποία σας έλεγα στο προηγούμενο haul, είναι πολύ πολύ κοντές, δηλαδή είναι πολύ κοντές τώρα, τι να λέμε, είναι πάρα πολύ κοντές. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Τώρα νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν σας λέω ότι είναι πολύ κοντό. Και δεν είναι πρόβλημα ότι είναι πολύ κοντό, είναι πρόβλημα ότι είναι και φαρδί, το οποίο σημαίνει ότι κάνεις πάνω τα χέρια σου και φαίνονται τα υπόλοιπα σου. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι αυτό το χρώμα μου πηγαίνει περισσότερο από ότι το προηγούμενο που είχα αγοράσει, το άσπρο, marble, διάφορα, tie-dye. Τρελό, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Να το ξέρω ότι μου πηγαίνει για να αγοράζω καλά τέτοια χρώματα, κατάλαβες. Τα μανίκια του επίσης είναι μεγάλα, αλλά ξέρετε, γενικώς είναι μια φαρδιά cropped, πολύ super duper ultra cropped μπλούζα. Super cute, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, εγκρίνω εγώ πάντως. Εσείς διαγράψτε μου ρε παιδιά από κάτω στα σχόλια, ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας item από όλα αυτά τα οποία σας δείχνω και ποιο πιστεύετε ότι μου πηγαίνει, ποιο δεν μου πηγαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μου γράφετε από κάτω εσείς τη δική σας γνώμη, γιατί είστε και σαν άνθρωποι, θέλω να ακούω τη γνώμη σας. Συνεχίζω, δεν έχουμε τελειώσει εδώ ακόμα, μαδιά μου, δεν έχουμε τελειώσει. Προχωράω τώρα σε κάτι έτσι λίγο πιο φθινοπορνό και λίγο πιο κυριουλίστικο, να το πω έτσι, ίσως. Είναι αυτό εδώ πέρα το πράσινο. Έτσι δείτε, χρώμα πράσινο ήταν το μπάνιο που μέναμε όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή μαζί με την οικογένειά μου. Αυτό το χρώμα πράσινο ήταν, κανονικότατα. Είναι πάρα πολύ τσαλακωμένο, οπότε αδικείται λίγο να σου πω την αλήθεια. Έχει φλερ στα μανικάκια του, είναι καμπάνα τα μανίκια του. Πουκαμισιά, είναι κροπ, είναι πάρα πολύ απαλούλη. Έκανε 23 ευρώ και είναι σε μέγεθος small. Θέλω να το δοκιμάσουμε γιατί αυτό άνετα το φοράς με μια ψηλόμεση παντελόνα και πάλι καμπάνα εκεί σε. Άψογη. Το δοκιμάζουμε. Oh wow. Oh wow. Αυτό που σας έλεγα, παιδιά, ακριβώς αυτό που σας έλεγα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα. Είναι ασυδέρωτο και χαλάει, ρε γαμώτο. Κατάλαβες τι έχει γίνει τώρα. Χαλάει το image που είναι ασυδέρωτο. Ταιριάζει πάρα πολύ με super duper κολλιέ ή με ένα μακρύ σκουλαρίκι που να πηγαίνει προς τα κάτω. Παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα νομίζω μου πηγαίνει λίγο. Ε, τι λέτε, μου πηγαίνει. Μ' αρέσει που είναι φαρδί εδώ πέρα μπροστά και δεν σου είναι τσίτα κόλλα να σε ενοχλεί πάρα πολύ στο στήθος τέλος πάντων. Είναι μια χαρά όπως πρέπει. Θέλει σίδερο οπωσδήποτε. Είναι τεράστιο, ναι, ρε παιδιά. Δεν θυμάμαι αν το είχε και σε άλλα χρώματα. Αν το είχε και σε άλλα χρώματα, μα το Θεό, πάω να το πάρω τώρα. Πολύ μου αρέσει. Βγάζει έτσι λίγο διαφορετικά vibes από ό,τι έχω συνηθίσει εγώ σαν Μαριάννα. Πολύ ωραίο. Και last but not least, σας έχω αφήσει το καλύτερο για το τέλος. Γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ όπου το πήρα. Γιατί ανέβασα κάποια story και κάποια TikTok και με πρίξατε να μάθετε όπου το έχω πάρει. Από τον Μπέσκα ήταν. Και δεν είναι άλλο από αυτό εδώ πέρα το jacket. Το jacket αυτό νομίζω έκανε 16 ευρώ, να ξέρετε. Είναι tie-dye, είναι τύπου σκληρό jacket, είναι tie-dye έτσι στο χρώμα το mauve της λεβάντας. Είναι σε μέγεθος small το συγκεκριμένο, είναι cropped φυσικά. Από την από εδώ μεριά έχει λίγα στρασάκια τα οποία γράφουν hot vibes. Και από την άλλη πλευρά παιδιά, όλο το μανίκι είναι με στρασάκια. Το βλέπουμε όλοι αυτό νομίζω. Τρελάθηκα παιδιά, όταν το είδα στο site τρελάθηκα. Λέω αυτό ή που θα μου είναι τέλειο και θα μου απογειώνει τα outfit, ή που δεν θα μου πηγαίνει και θα είναι κατευθείαν διαδόσιμο σε κάποιον άλλον και δεν θα είναι καθόλου του στυλ. Θα σας το δείξω όμως και φορεμένο. Μάλλον αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι ολόκληρου του haul. Το τέριαξα το τζάκετ με το lime τυραντάκι που σας είχα πει πιο πριν. Δεν είναι έρωτας! Κοιτάξτε τώρα, παιδιά. Έχει 3 κουμπάκια. Φυσικά δεν το παίρνεις για να μην κρυώνει. Δεν το συζητώ αυτό. Εδώ πέρα γράφει το hot vibes. Μεγάλο στα μανίκια, ακριβώς όπως μου αρέσει. Και εδώ πέρα έχει τα στρασάκια στο μανικάκι. Έχει κυλιακά.
Έχει και tie-dye. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι new person εγώ αυτή τη στιγμή. Νιώθω ότι αυτό πραγματικά πριν ένα μήνα, δύο δεν θα το έπαιρνα για κανένα λόγο. Θα έλεγα τι είναι αυτό. Πώς το φοράει κάποιος αυτό. Κι όμως να που το πήρα και το λάτρεψε κιόλας. Δεν θα σταματήσω να το βλέπω, αλήθεια σου λέω. Και στο μοντάζ που θα κάνω μετά στο βίντεο θα κάθομαι και να το χαζεύω σαν την τρελή. Λοιπόν, αυτά ήταν παιδιά όλα τα items του σημερινού μας haul από τα Μπέρσκα. Ελπίζω να σας άρεσε παιδιά αυτή η ιδέα που έχω. Πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε. Να μην ξεχάσετε λοιπόν τους όρους του διαγωνισμού. Θα είναι γραμμένοι και από κάτω, άμα θέλετε να λάβετε μέρος και να μην ξεχάσετε οπωσδήποτε να μου βοηθήσετε στο ποιο κατάστημα θέλετε να κάνουμε haul μετά, ακριβώς μετά. Δηλαδή τον επόμενο μήνα. Να παραγγείλω πρώτα τα πράγματα, να μου έρθουν και μετά να το κάνω το haul. Μην ξεχάσεις λοιπόν να κάνεις ένα like στο βιντεάκι μας σήμερα και μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μας για το κάθε πότε ανεβαίνουν καινούρια βίντεο. Το ίδιο δευτερόλεπτο θα το μαθαίνεις. Ο ήλιος έφυγε. Μας εγκατέλειψε. Μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα και εμείς τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια! Thank you.